Αγαπητοί φίλοι, φτάνοντας στο τέλος του συνεδρίου σήμερα, έχουμε τη μεγάλη τιμή να αναγνωρίσουμε με το Capital Link Sustainability Leadership Award του 2023 την κυρία Βασιλική Λαζαράκου. Η κυρία Λαζαράκου έχει μία μακρά και διακεκριμένη επαγγελματική πορεία και ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο. Είναι διδάκτρο νομικής, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, European Securities and Markets Authority, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαγοράς, International Organization of Securities Commissions. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΣΑ και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για Τιτλοποίηση. Όπως βλέπετε, λοιπόν, η κυρία Λαζαράκου έχει μία πραγματικά καταξιωμένη επαγγελματική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το βραβείο αυτό τιμά και αναγνωρίζει, νομίζω, την κυρία Λαζαράκου σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός, το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητός της και ειδικά στη θέση την οποία έχει για την ανώτατη εποπτική αρχή, μια θέση εξαιρετικής, κομβικής, θα έλεγα, σημασίας και ευθύνης, που εξ ορισμού έχει τον πλέον επιδραστικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και κατ' επέκταση, θα έλεγα, και της κοινωνίας, δεδομένου ότι το χρηματιστήριο και η αγορά σήμερα είναι βασικοί άξονες προόδου και ανάπτυξης με επίπτωση στην κοινωνία. Παράλληλα, την αναγνωρίζουμε ως εκπρόσωπο όλων των γυναικών στην προσπάθεια που γίνεται για την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας και αναγνώρισης της συμβολής των γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνασθε. Να αναφερθώ με πρόσφατο παράδειγμα την πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στην νομοθεσία για την αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Λαζαράκου είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και πρόσφατα εξελέγει με ομόφωνη απόφαση για δεύτερη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, που η αρχή αυτή λειτουργεί σαν ο ηθήνων νους για τις 27 Επιτροπές Κεφαλαγοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλω να ομολογήσω ότι δεν έχετε εύκολη not an easy job to coordinate everybody. Με την κυρία Λαζαράκου, λοιπόν, στο τιμόνι στην ελληνική αγορά και, όπως είπαμε, και στην ευρωπαϊκή αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει εντάξει τη βιώσιμη μετάβαση στις προτεραιότητές της και έχει ξεκινήσει έγκαιρα και εντατικά τη διαδικασία ενημέρωσης των συμμετεχόντων ως προς τα θέματα ESG, που είναι περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει δημιουργήσει μια εσωτερική ομάδα με έμπειρα στελέχη που ασχολείται ενεργά με αυτά τα θέματα. Το Capital Link Sustainability Leadership Award δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή περισσότερες προσωπικότητες, εταιρείες και οργανισμούς για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας. Οφείλω να ομολογήσω, λοιπόν, ότι με όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, καλύτερος υποψήφιος για το βραβείο αυτό φέτος δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλον από την κυρία Λαζαράκου. Αποτελεί, λοιπόν, μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που την έχουμε μαζί μας. Θα την παρακαλούσα, αν έχει την καλοσύνη, να έρθει στο βήμα. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να σας το βγάλουμε. Σας ξέρουν οι πάντες. Σας ξέρουν οι πάντες και σας αναγνωρίζουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μας κάνετε περήφανος και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να σας δίνουμε αυτό το βραβείο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θερμά και τους δύο. Και την κυρία Πορνόζη και τον κύριο Πορνόζη.
είστε καλά. Και είναι μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι πραγματικά έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ στα θέματα αυτά συνολικά η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τη διοργάνωση τη σημερινή και για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε για το βραβείο αυτό. Θέλω να πω ότι σήμερα, στο δικό μου πρόσωπο, επιτρέψτε μου να πω ότι βραβεύεται η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, βραβεύονται τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και βραβεύονται και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί όλοι μαζί έχουμε κάνει μια συστηματική προσπάθεια και συντονισμένη, ούτως ώστε τα τελευταία αυτά τέσσερα χρόνια, γιατί σε λίγο κλείνουμε τέσσερα χρόνια, τα τελευταία λοιπόν αυτά τέσσερα χρόνια να βοηθήσουμε στην προώθηση διαφόρων θεμάτων, όπως το θέμα αυτό της βιωσιμότητας, για την καλύτερη λειτουργία τόσο της ελληνικής αγοράς, όσο και της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Και θέλω επίσης να τονίσω λίγο για το θέμα αυτό, για το τι έχουμε κάνει σαν Επιτροπή Κεφαλαγοράς, γιατί για μένα έχει μεγάλη αξία η προσπάθεια και πώς ακριβώς το έχουμε καταφέρει τα τελευταία, τι έχουμε πετύχει τα τελευταία αυτά τέσσερα χρόνια. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω για το έργο, και συγγνώμη. Το κρατούμε εμείς. Για το έργο των τελευταίων αυτών τεσσάρων ετών, είναι το γεγονός ότι ας ξεκινήσω με την προώθηση της νομοθεσίας αυτής για την εταιρική διακυβέρνηση. Της νομοθεσίας αυτής την οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και μάλιστα είχε και τη διάταξη για την ποσόστοση, γιατί ήταν μια χρυσή ευκαιρία τα θέματα αυτά της ισότητας των γυναικών, των δύο φύλων, να προωθηθούν και να μπορέσουν έτσι να έχουμε στα διοικητικά συμβούλια γυναίκες πλέον, οι οποίες είναι έμπειρες, ικανές, με τεχνογνωσία στα θέματα αυτά. Άρα το πρώτο μεγάλο θέμα το οποίο προώθησε η Επιτροπή Κεφαλαίου ήταν το νομοσχέδιο αυτό και στη συνέχεια, θέλω να πω, υποστηρίξαμε τις εισηγμένες εταιρείες με Q&A's, με μία σειρά από κανονιστικές αποφάσεις και βέβαια σε όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο αλλά και αργότερα και βέβαια προωθήσαμε τα θέματα της βιωσιμότητας. Γιατί τα θέματα της βιωσιμότητας αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα. Το ακούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχουν για τους επενδυτές τα θέματα αυτά της βιωσιμότητας. Και η Επιτροπή Κεφαλαγοράς συνδιαμορφώνει μαζί με τις άλλες αρχές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο απαιτείται για την συμμόρφωση των εταιριών στο κομμάτι αυτό της βιωσιμότητας. Το έχουμε εντάξει προτεραιότητές μας και αποτελεί για μας πάρα πολύ βασικό θέμα και πρωταγωνιστούμε, αν μπορώ να πω, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι συμμετέχουμε και σε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία επιμελείται όλα αυτά τα θέματα της βιωσιμότητας σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο μεγάλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω σαν Επιτροπή Κεφαλαγοράς, έχει να κάνει με την παρουσία μας στη διεθνή σκηνή, στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή. Και θέλω να πω ότι την έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ, όπως αναφέρατε κι εσείς. Είμαστε πλέον μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών, είμαστε μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαγοράς. Συγχρόνως είμαστε μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΣΑ και συμμετέχουμε και στο Joint Committee, την κοινή Επιτροπή των Τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, ΕΣΜΑ, ΕΜΠΑ και ΙΟΠΑ. Γιατί προεδρεύουμε σε μια από τις επιτροπές που είναι υποεπιτροπή της κοινής αυτής επιτροπής, η οποία αφορά τις τιτλοποιήσεις, που είναι και πολύ σημαντική για την ελληνική αγορά. Συνεπώς, είμαστε σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαγοράς, γιατί έχουμε μια δυνατή φωνή που μπορεί να διαμορφώνει πολιτικές σε επίπεδο Ευρώπης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι έχουμε προχωρήσει και σε μια αναδιοργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς συνολικά, με καινούριο κανονισμό λειτουργίας, με διαδικασίες και επίσης τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει και ο οποίος έχει μεγάλη σημασία, γιατί έτσι πάμε στη νέα εποχή της εποπτικής αρχής που μπορούμε να ασκούμε απόγνωμα πιο αποτελεσματικά την εποπτεία μας. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρω, γιατί είναι πολλά ακόμα που θα μπορούσα να αναφέρω, είναι σε σχέση με την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των υποθέσεών μας. Έχει γίνει ένα τεράστιο έργο από τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαγοράς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε ολοκληρώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις και εκεί που είχαμε τριψήφιο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων πέραν της πενταετίας, πλέον έχουμε μονοψήφιο και σε λίγο, στο τέλος του μήνα, θα έχουμε μηδενικό.
και ως εκ τούτου βλέπετε ότι τα στελέχη με ευσυνειδησία, με επιμέλεια και με προσπάθεια, με υπερπροσπάθεια, γιατί δεν είναι και πολύ, είμαστε λίγοι, με υπερπροσπάθεια έχουμε καταφέρει και έχουμε ολοκληρώσει μια πάρα πολύ μεγάλη εργασία, με αποτέλεσμα τώρα να ξεκινάμε με μια πολύ δυναμική νέα αρχή για την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Για αυτά όλα λοιπόν είμαστε περήφανοι για την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Οπότε ευχαριστούμε πολύ συνολικά για το βραβείο αυτό. Θέλω λοιπόν να πω και για κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τα θέματα της βιωσιμότητας. Επειδή για μας είναι προτεραιότητα, όπως είπα, το κομμάτι της βιωσιμότητας, θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είναι πιο γενικό. Η βιωσιμότητα δεν είναι τίποτα άλλο. Το ESG για μένα, επειδή χρησιμοποιούμε το ακρονίμιο ESG, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η επιθυμία των καταναλωτών και των επενδυτών για τι πράγμα, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες και για εταιρείες οι οποίες έχουν ορθή εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια στον τρόπο λειτουργία τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο για να μπορέσουν να το πετύχουν, τι χρειάζεται, να έχουν ενσωματώσει τέτοιου είδους στρατηγικές στην πολιτική τους, ούτως ώστε σιγά σιγά, γιατί είναι μια μετάβαση το συγκεκριμένο θέμα του ESG, σιγά σιγά να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να προχωρήσουν στην μετάβασή τους, στην πράσινη μετάβαση και έτσι να μπορέσουν να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες, κοινωνικά υπεύθυνες και να έχουν καλύτερη διακυβέρνηση. Στο κομμάτι της διακυβέρνησης έχουμε την Εθνική Νομοθεσία, δεν υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες, οπότε η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος και της κοινωνίας είναι θέματα τα οποία συζητιώνται σε επίπεδο Ευρώπης καταρχήν, γιατί εμείς ανήκουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, αλλά θέλω να σας πω και επειδή είναι θέμα παγκόσμιο το θέμα της βιωσιμότητας, πολλά από τα θέματα αυτά έχουν τεθεί πλέον και στο παγκόσμιο επίπεδο, στο κομμάτι στις αγορές συνολικά. Συνεπώς είναι νούμερο ένα και πρέπει οι εταιρείες, και ως επόπτης θέλω να πω, ότι πέραν της τυπικής συμμόρφωσης, οποίες οι εταιρείες θα κληθούν να κάνουν γιατί θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κανονιστικό πλαίσιο που σήμερα υπάρχει, θα πρέπει να πάνε και να δουν ένα βήμα παραπάνω και θα πρέπει να προσπαθήσουν στην ουσία τους να δούνε τι ακριβώς δεσμεύσεις, που ακούσαμε πολύ ωραία στο προηγούμενο πάλι, τι ακριβώς δεσμεύσεις θα έχουν, ούτως ώστε να είναι σε ευθυγράμμιση με το πλαίσιο αυτό του ESG, τι δεσμεύσεις και τι επιχειρηματικό μοντέλο τελικά θα επιλέξουν να έχουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται και λαμβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους. Γιατί οποιαδήποτε μετάβαση έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και στη συνέχεια όλα αυτά τα θέματα να τα παρουσιάσουν με τον ορθό τρόπο, γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι το κομμάτι της παρουσίασης αυτών των δεσμεύσεων που τυχόν έχουν λάβει με παραπλανητικό τρόπο ή ενδεχομένως, αν όχι παραπλανητικό, με ασάφειες. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει, να αφήνει κάποιος περιθώριο παρερμηνιών ή ασαφειών. Είναι πολύ σημαντικό και το λέω και από εδώ και από το βήμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς σαν εποπτική αρχή για το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στις συσυγμένες εταιρείες που τις εποπτεύουμε το κομμάτι αυτό της ουσιαστικής συμμόρφωσης και με τα θέματα αυτά του ESG. Και θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι απλό το ESG. Το ESG είναι κάτι πολυσύνθετο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το να προχωρήσουμε και να δούμε τα θέματα αυτά της βιωσιμότητας, όχι μόνο οι εταιρείες, αλλά συνολικά η κοινωνία, συνολικά η οικονομία, συνολικά οι φορείς, είναι κάτι το οποίο απαιτεί συνένεση όλων των πλευρών. Απαιτεί συνένεση των πολιτών, απαιτεί συνένεση του κράτους, της πολιτείας και απαιτεί στο τέλος και μια συμφωνία, αν θέλετε, και των επιχειρήσεων. Άρα και οι τρεις παράγοντες θα πρέπει να μπορέσουν να συγκλίνουν τις απόψεις τους, ούτως ώστε το κομμάτι αυτό του ESG να γίνει κατανοητό και στη συνέχεια να συμμορφωθούν και στη συνέχεια να το ενσωματώσουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ένα βιώσιμο μέλλον. Γι' αυτό και το έχω ονομάσει ότι το θέμα της βιωσιμότητας και η επιχειρηματικότητα τελικά με θέματα βιωσιμότητας, για μένα είναι μια νέα μορφή κοινωνικού συμβουλίου, όπως έλεγε ο Ζακ Ρουσό και οι διαφωτιστές, οι οποίοι θέσανε τα θέματα αυτά σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό. Θέλω για μια ακόμη φορά να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να είμαι στη συγκεκριμένη βράβευση με το κοινό αυτό, το οποίο είναι τόσο έμπειρο, ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που παραμείνατε εδώ και που με την παρουσία σας με τιμάτε και εσείς με τη σειρά σας. Και θέλω να πω ότι ευχαριστώ και πάρα πολύ για το γεγονός ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι πέραν του έμπειρου των έμπειρων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, βρίσκονται επίσης μαζί μας και έμπειροι πολιτικοί οι οποίοι έχουν αφήσει
αποτύπωμα με το δικό τους τρόπο στην πολιτική σκηνή της χώρας, στην οικονομική, στην κοινωνική και στην πολιτική σκηνή της χώρας. Όπως μόλις μπήκε. Νομίζω ότι είδα και, και τον πρώην Πρωθυπουργό. Τον θα παρακαλέσουμε να έρθει και στο βήμα να πάρει μια φωτογραφία πολύ. Μαζί. Τον ευχαριστώ πολύ. Η ομιλία σας δείχνει πόσο αξίζεται αυτό το βραβείο και πόσο μας κάνετε περήφανους εντός και εκτός Ελλάδος. Δεν μπορώ παρά να το επαναλάβω. Να παρακαλέσουμε να βγάλουμε και μια θα βγάλουμε πολλές φωτογραφίες, αλλά θα μας κάνατε την τιμή να έρθετε λίγο στο βήμα, να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο κ. Πρόεδρος να μιλήσει, αλλά αν θέλει με μεγάλη χαρά. Και οπωσδήποτε, ναι, θα θέλαμε. Κράτω το βραβείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια. Ναι. Πριν, αν δεν ξέρω αν θα πει ο κύριος Σαμαράς κάτι, να μπορώ να συγχαρώ κι εγώ για το βραβείο του Χάρβαρντ, το οποίο έλαβε πρόσφατα, που αναγνώρισε ακριβώς την πολυετή του πορεία στον χώρο και τη συμβολή που είχε στην... Ναι, έλεγα θερμά συγχαρητήρια για το βραβείο του Χάρβαρντ. Εδώ βραβεύεται ένα εξαιρετικό πρόσωπο, πρώτη γυναίκα μετά από 30 χρόνια πρόεδρος. Τα συγχαρητήριά μου από καρδιάς. Να είστε καλά.